εισαγγελία από το 13,13 φακέλους διαφθοράς. Αν θα μπορούσε ο κ. Σούλος να μας πούν τι αφοράν για να τις ψάξουμε. Ναι. Δεν πήγαν όλα σε γελιά, δημοσιοποιήθηκαν. Φάκελοι διαφθορά διαπλοκή, καύσιμα, λαθρεμπόριο καυσίμων, αθερμένα καύσιμα σε ένοπλες δυνάμεις, offshore εταιρείες, υπερτιμολόγηση επιδοτήσεις, άλλο αμαρτωλό, τριγωνικές ενδοομιλικές συναλλαγές, λαθρεμπόριο καπνικών, νομιμότητα και διαφάνεια στα τυχερά παιχνίδια, άλλη αμαρτία αυτή, μεγάλη, επισφαλή επιχειρηματικά δάνεια, παίρνω το δάνειο αλλά δεν έχω βάλει υποθήκη, ασφαλίσεις. Μιλάμε για τα δισεκατομμύρια, έτσι. Λοιπόν, πλαστά και οικονομικά, εικονικά φορολογικά στοιχεία, το όριο, τα δισεκατομμύρια, διαφάνεια στον αθλητισμό, γνωστό αμαρτωλό, διαφάνεια εξυγίανσης στον χώρο της υγείας, πόθεν αίσιας. Πρόεδρε, αναθέσεις στο ελεγκτικό συνέδριο να τελειώνει αυτή η αμαρτία. 50 χρόνια αυτό το πόθεν αίσιας ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί τους πολιτικούς. Έγιναν 21 τροπολογίες και είναι διάτρητο και είναι διαβλητό. Η λύση είναι μία, πρόεδρε. Να το αναλάβει το ελεγκτικό συνέδριο. Τι θα πει βουλευτές μέσα και αντιπρόεδροι βουλής. Έχει αλλάξει. Κανένας να μην υπάρχει. Το ελεγκτικό συνέδριο κάνει τόσα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει και των βουλευτών και των κομμάτων. Λοιπόν, η παραγραφή οικονομικών εγκλημάτων, σαν δικηγόρος που είστε, τέλος στην παραγραφή οικονομικών εγκλημάτων λόγω αναβολών. Συνεχίζεται λίγο αυτή η αμαρτία ακόμα. Κληροδοτήματα, αυτό ρυθμίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση και διαφάνεια και νομιμότητα στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά, κύριε Σούρλα, είναι εκθέσεις ή είναι συγκεκριμένες δικογραφίες που λέτε? Όχι, όχι, εγώ έχω. Δεν είναι δικογραφίες. Είναι δηλαδή συμπεράσματα. Άνοιξα φακέλους, συγκέντρωσα στοιχεία, τα διέθεσα σε αρμόδιες υπηρεσίες, τα δημοσιοποίησα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν και τους εισαγγελείς. Συμπεριλαμβάνονται και οι εισαγγελείς στις αρμόδιες υπηρεσίες. Συμπεριλαμβάνονται και οι εισαγγελείς. Όταν λέτε αρμόδιος, το πήγατε στους αρμόδιους, είναι και οι δικαστικές αρχές? Ναι, βεβαίως. Μερικά εξ αυτών. Βεβαίως. Ωραία. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα με την ευκαιρία. Γνωρίζουμε την πορεία, δηλαδή εσείς έχετε εικόνα, έχετε στείλει ας πούμε 10 δικογραφίες στον εισαγγελέα. Γνωρίζουμε την πορεία τους? Όχι για όλα. Ναι. Όχι για όλα. Αλλά σου πω τώρα για τα πλαστά εικονικά τιμολόγια. Πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Οι προβλεπόμενες ποινές τώρα είναι πιο ελαφρυντικές από πριν. Δεν κύριε Μάρτα, μάστε. Πιο ελαφρυντικές. Πλαστό και εικονικό τιμολόγιο. Το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών. Το όριο της απάτης. Δεν μπορεί να αγοράζεις το πετρέλαιο από τη Ρωσία και να τιμολογείται στις Καναρίους νήσους. Και οπότε εκεί βάζεις όποια τιμή θέλεις και επομένως δεν πληρώνεις. Κοιτάξτε, επειδή δηλαδή, το ρωτάω αυτό, για ποιο λόγο? Μήπως είναι δυνατόν, δηλαδή με την ευκαιρία που είσαστε εδώ και το καταθέτετε, να γίνει και μια ανασκόπηση της πορείας αυτών των δικογραφιών? Γιατί καμιά φορά ξέρουμε όλοι από τη δουλειά δηλαδή ότι παραπέφτουν οι δικογραφίες. Εγώ, πρόεδρε, δεν μπορούσα να κάνω. Τι να κάνω? Όχι, εσείς τίποτα, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους παρέμβαση, ας πούμε, ενδεχομένως. Εγώ τεκμηρίωσα ένα φάκελο, έκανα τη διατριβή μου σε χρόνια δύσκολα και δεν κουράστηκα τόσο όσο κουράστηκα για να ερευνήσω το θέμα των καυσίμων. 10 χρόνια. Και με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα οστά των πεσόντων, άλλα 10 χρόνια. Αυτά ήταν η καημή μου μεγάλη. Κουράστηκα τόσο πολύ, περισσότερο από τη διατριβή. Και στεναχωριέμαι γιατί δεν μπόρεσα να ζήσω το τοποθετικό αποτέλεσμα. Και μιλάμε για στρατιωτική δικαιοσύνη. Μιλάμε για τακτική δικαιοσύνη. Μιλάμε για τα φρούρια του έθνους. Χωρίς να τους καταλογίζω ευθύνη, αλλά όταν όμως δεν βοηθιέται και οι δικαστικές αρχές και τα λοιπά, καλά, δεν μπορούν να αποδώσουν. Οι αναβολές, οι παραγραφές αδικημάτων ή οι κληρώσεις εισαγγελέων και δικαστών στη Θεσσαλονίκη, πώς γίνεται τρεις αναβολές για λαθρέμπορα καυσίμων να κληρώνεται ο ίδιος άνθρωπος? Πώς γίνεται αυτό, ε? Λοιπόν, επειδή μοναχός του κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και επειδή όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση εδώ πέρα, είμαστε λίγο ευαίσθητοι, αρκετά ευαίσθητοι, υποθέτω, στα θέματα της διαφθοράς. Μιλάω εξ ονόματος όλων αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα, αν σας είναι εύκολο,
σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή, ένα απλό υπόμνημα σε εμάς με τις ημερομηνίες υποβολής αυτών των. Το δουλειαρά και όλο αυτό και να τα πάρουμε να δούμε και εμείς με τη σειρά μας, αν μπορούμε τουλάχιστον να δούμε πού βρίσκονται. Θα σας στείλω, δεν θέλω, αφήστε τον Βιλιαράκη. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Έτσι και Πρόεδρε, και κύριε Πρόεδρε, την Επιτροπή θα το δώσουμε. Θα σας δώσω ένα τώρα εσάς. Ναι. Μπορούμε να το καταθέσουμε εδώ πέρα στην Επιτροπή να λάβουν γνώση όλοι. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι μετά την εξέταση του κ. Σούλα, ένα απαραίτητο, απολύτως χρηστικό και ωφέλιμο έγγραφο είναι και η έκθεση κόλαφος του κ. Σούλα του 2013 για τη Δευτέρα. Την οποία δεν την έχουμε στην Επιτροπή. Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πάντως, να τη ζητήσουμε από τη Βουλή ή από τον κύριο Σούλα. Πάντως, ανησυχώ, αυτή η έκθεση το 2013 θεωρώ που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν παραγνωρίζω την ετοιμότητα του Πρωθυπουργού, την προσπάθειά του, αλλά όχι ορμόμενος από κομματικό φανατισμό, γιατί μάλλον τον έχω αποβάλει αυτό. Μάλλον λέω τώρα, χρόνια λούπτα σε μια παράδοξη, το πει και ανήκω. Έτσι. Δεν πάει καλά η προσπάθεια αυτή. Δηλαδή η διαφθορά και η διαπλοκή καλπάζει. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Κάντε κάτι άλλο. Εγώ σας έδωσα μια επιστολή εχθές με το καθεστώς το λαθρεμπόριο καυσίμων. Πρέπει να δοθεί απάντηση σε αυτά που θέτω. Και μακάρι να διαψευστώ. Τόσο δύσκολο είναι να εγκαταστήσουμε συστήματα ελέγχου ισθρών και εκρών στα καύσιμα. Αυτό είναι άλλη αμαρτία. Αυτοί έγιναν 7 διαγωνίσματα, το γράφω πρόεδρε μέσα, διότι δεν μπορούσαν να βρουν προδιαγραφές μηχανημάτων. Δεν μπορούν τώρα να βρουν τον ιχνηθέτη που να μην τον καταστρέφει ο λαθρέμπορος να ρίξουν μέσα στο πετρέλαιο, τον ιχνηθέτη. Έτσι. Δεν μπορούν να βρουν. Το βρήκε η Αλβανία, το βρήκε ξέρω εγώ, η Σερβία, το βρήκε το Κογκό, δεν το βρήκαμε εμείς ακόμη. Κύριε Παπαχριστόπουλος. Εγώ συμβαίνει να τον ξέρω πολλά χρόνια τον υπουργό.